γλιστράμε μέσα σε ένα απίθανο πράσινο, με τον ήλιο να χρυσίζει ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων. Στο διάβα μας λίμνες, ποτάμια, λουλούδια δημιουργούν ένα απίθανο σκηνικό που μας προκαλεί να το γνωρίσουμε βήμα προς βήμα. Ένα ακόμη οδηπορικό μας στον ομό Καρδίτσας ξεκινάει από μια νεογέννητη λίμνη που δημιουργήθηκε μόλις το 2003, τη λίμνη Σμοκόβου. Είναι ένα έργο που αφορά από την πλευρά της άρδευσης όχι μόνο τον ομό Καρδίτσας, σε ευρύτερη τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα, διότι θα έχουν τη δυνατότητα να αρδευτούν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή του κάμπου της Θεσσαλίας και την περιοχή για ένα κομμάτι της στερεάς Ελλάδος. Πλούσια τα ελαιή της λίμνης Μοκόβου, όχι μόνο για άρδευση, αλλά για ίδρυυση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού σύντομα θα δημιουργηθεί εδώ και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Πέρα από όλα αυτά όμως, η λίμνη εξελίσσεται σε ένα θαυμάσιο βιότοπο. Λαβράκια, ρότι άγγε γερμανικό που λένε, πεταλούδες, πέστροφες. Άφθονα και παγωμένα τα νερά του ποταμού Ρεντινιώτη ή Ονόχωνου, που συναντάμε στο δρόμο μας κατευθυνόμενοι προς το πανέμορφο χωριό Ρεντίνα, το οποίο απέχει 55 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα. Ο Νόχωνος κοινός γουμαροπνίχτης, γιατί πούσκουνε πολύ νερό και τα γουμάρια πνιγόταν. Να και η Ρεντίνα, η βασίλισσα των αγράφων. Τριγυρισμένη από απέραντα ελατοδάση, στο σημείο που ο νομός Καρδίτσα συναντά την Ευρυτανία. Ιστορικό κεφαλοχώρι της περιοχής, με 450 νοικοκυριά κάποτε, φημίζεται για την αρχιτεκτονική και τα μνημεία της. Προσκύνημα στο περίφημο μοναστήρι της Κύμησης της Θεοτόκου, που χτίστηκε τον 9ο αιώνα με μεγάλη προσφορά στην ιστορία του τόπου. Η εικόνα που υπήρχε ακριβώς πίσω μου έκρυβε επιμελώς την κρύπτη. Κατεβαίνουμε στην κρύπτη που υπήρξε καταφύγιο για τους αγωνιστές του 21, αλλά και κρυφό σχολείο. Κατεβαίνω εδώ κάτω και οι αγωνιστές και οι μαθητές τότε κάνανε μάθημα, και εδώ πέρα στην άκρη είχε και γαλαρία που έβγαινε στο ποτάμι κάτω. Κινήσαν τα λέει, κινήσαν τα, κινήσαν τα τσα από πουλά. Ο 82χρονος Μπαρμπαλευτέρης, κάτοικος Ρεντίνας, παλιός ταχυδρομικός και καλήφωνος ψάλτης, μας μιλάει για τη ζωή στο χωριό. Εδώ που τα λέμε δεν είναι για άσχημη ζωή τώρα στα χωριά, δεδομένου ότι εμείς είμαστε εμπόδιο στην πολιτεία. Εδώ τηλεόραση έχει, τηλέφωνο έχει, δρόμο έχει και γιατρό 2-3 φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, παπάς είναι και αυτός που να γίνεται αγύρευτος, για κακές υποθέσεις. Καλά λοιπόν είναι η ζωή εδώ, ίση για μας τους γερόντους είναι η ζωή στα ορεινά. Ηρωικές εποχές ζωντανεύουν μπροστά μας στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Ρεντίνας, που στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού, το οποίο πρωτοστάτησε στην αντίσταση. Δεν γνωρίσαμε κατοχή, δηλαδή Γερμανούς και Ιταλούς, διότι ήταν το κέντρο της Εθνικής Αντίστασης. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου της Ρεντίνας χτίστηκε το 1662 και ονομάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού Μουσιακός Ναός. Εδώ έρχονται καθηγητές θεολογίας και φοιτητές για μελέτη και συγγραφή. Συγκεντρώνει στοιχεία τυχογραφίας, τέμπλο αρίστης ποιότητας και τέχνης και προπάντων η οροφή που είναι σχέτο αραβούργημα. Δίπλα ακριβώς από το ναό, στο παρεκκλήσι του Αγίου Σεραφείμ, λειτουργεί Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης, που φιλοξενεί σπάνιες εικόνες και εκκλησιαστικά κοιμήλια. Γεια σας, καλώς ήρθατε στη Ρεντίνα των Αγράφων, ένα πανέμορφο χωριό. Τσιπουράκια και μεζεδάκια φτιαγμένα από την κυρία Ευτυχία, ύστερα από την κούραση του οδηπορικού μας. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος από εδώ, είναι ενθουσιασμένος, έχει πανέμορφο το τείο.